το κουμπί στον φιλικό της σκιά μες στα κάθαρα νερά ως ο ήλιος θα ροδίσει το ψαράκι θα τσιπήσει στα που έπεσε ένα ψάρι της προάλλης πρέπει να ήταν 450 κιλά. Είσαι σίγουρος, Φιλφυρίκο? Πώς ξέρεις ότι είναι το ίδιο μέρος? Μοιάζει να είναι το ίδιο, Πυρπυρίκο. Ναι, έτσι φαίνεται ότι πρέπει να είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, ας μην το ψάχνουμε περισσότερο. Εγώ λέω να ρίξουμε επιτέλους τις πετονιές και τα βαρύδια για να αρχίσουμε το ψάρεμα. Πολύ σωστά, Πυρπυρίκο. Πολύ σωστά. Μου φαίνεται ότι είμαι σαν ένα ψάρι, Πυρπυρίκο. Είναι πολύ βαρύ. Τι ωραίο μπλε χρώμα. Για να δω και τι έπιασα. Ένα ροζ. Ναι, όμορφο είναι. Βέβαια είναι λιγάκι μικρό, αλλά όπως το έλεγες και εσύ, είναι ένα τέλειο δείγμα ψαριού. Πυρπυρίκο, μου φαίνεται ότι έπιασα ακόμα ένα πυρπυρίκο. Α, και ένα κίτρινο. Α, τι τύχη, Θεέ μου, πολύ όμορφο. Κι εγώ. Ένα ασπρό μαύρο ριγέ. Μιλάμε για πολύ σπάνιο είδος. Πυρπυρίκο, το είδες αυτό το τεράστιο?
πάω κι εγώ μαζί του. Αλλιώς μπορεί να χαθεί. Για να πάω να δω. Αχα! Μέχρι εδώ επιτυχία! Κατάφερα και έφερα στο νησί μου δύο μικρά ανθρωπάκια για την πρώτη δοκιμαστική πτήση με την εφεύρεση. Μάλιστα, τώρα βλέπω να το ένα από αυτά. Όταν το πιάσω, πρέπει να το μικρύνω αρκετά. Πρέπει να το βάλω στο κλουβί. Αλλά άσε πρώτα να το πιάσω. Λοιπόν, η μια ώρα. Πού είναι η μια ώρα? Ψιψί! Ψιψίνα! Και μια και ψι! Και δυο και ψι! Και χι και ψι! Και ωμέγα! Μια ώρα! Ω! Νότι! Θα πάω να ετοιμάσω την υπτάμενη στο λίμο.